Σόφη Πασχάλη, για παράδειγμα. Η Σόφη, ας πούμε, εκτός του ότι ήταν η πρώτη η οποία άρχισε να αφήνει τις... να μιλάει μάλλον κωδικοποιημένα, αν θέλεις, όσον αφορά στο τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι εξαιτίας της συμπεριφοράς σου, που δεν καταλάβαμε ποτέ τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εγώ της το είχα πει κιόλας ότι ή έπρεπε να βγεις και να μιλήσεις 100% ή να μην πεις τίποτα. Αυτό το ναι μεν αλλά, έχει κάνει κάτι αλλά δεν μπορώ να το πω ή έχει πει κάτι που δεν γίνεται να το πω, της έκανε κακό της Σόφης, το πλήρωσε. Όπως επίσης και η χειραψία που σου έκανε. Και φεύγοντας είπε ότι θα κερδίσει, κέρδισε το ψέμα και η υποκρισία. Άκουμε. Το καλό δεν έχει κερδίσει κτλ. Δεν έγινε τίποτα ούτε wow, ούτε που μας έκανε από τα 78 κιλά να πάμε στα 100, ούτε τίποτα. Εγώ αυθόρμητα κάποια στιγμή, όπως έβγαινα από το σκάφος, μου ζήτησε ο άνθρωπος που ήταν συνεργάτης του οδηγού, του καπετάνιου, να... Ξέρεις, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όταν... Πέρα από αυτό, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι, είναι στη δουλειά, όπως και εμείς και αυτά, τους καίει ο ήλιος όλη μέρα. Και είναι έτσι άγρια τα χαρακτηριστικά τους, αλλά όταν χαμογελάνε, πραγματικά το κάνουν μέσα από την καρδιά τους. Και πάρα πολύ αυθόρμητα μου είπε ότι μετά το παιχνίδι, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, προφανώς, να του δώσω τα παπούτσια μου. Εγώ τα βγάλα επί τόπου και τα δώσα. Δεν είμαι ο καλός Σαμαρίτης, ούτε ο άνθρωπος που θα υποδείξω τι θα κάνει ο κόσμος, αλλά εγώ το αισθάνθηκα, γιατί μπόρεσα και τα βγάλα. Ήξερα ότι η παραγωγή θα μου πάρει άλλα. Mm-hmm. Okay. Και ο άνθρωπος αυτός μου έφερε κάποια στιγμή ένα ψωμί. Το οποίο το φάεις μόνος ή το μοιράστηκες? Μοιράστηκε στα 11. Μοιράστηκε στα 11 το ψωμί. Και φάγανε όλοι. Και επειδή πραγματικά ήταν, κάτι, επειδή ήταν κάτι κρυφό, τους περισσότερους τους στάσα στο στόμα. Γιατί έπρεπε να κρυφτούμε από το όλο αυτό. Είναι αυτό που μετά για το οποίο σας έκανε και κρούση η παραγωγή, να μην ξανασυμβεί. Ναι. Έγινε άλλες δύο φορές, μία από εμάς και έγινε και από τους μαχητές κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Άρα γι' αυτό κάποιοι είχαν αφήσει να επενδυθούν. Κοίταξε, γενικά τα μέτρα ασφαλείας και όλο αυτό ήταν κάτι παραπάνω από αυστηρό. Συγγνώμη. Όταν λέμε αυστηρό, τι να σου πω, δηλαδή έφυγες από το παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνεις και σε τι βαθμό επικινδυνότητας μπαίναμε. Τα παίζαμε όλα, αλλά όταν ζαλίζεσαι από την πείνα, λες κάποια στιγμή, εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Και σου λέω, ξεκίνησε αυθόρμητα για μια κίνηση έτσι που χάρισε τα παπούτσια και ανταποδόθηκε από τον άνθρωπο αυτό και απλά έγινε άλλη μια φορά. Και απλά κάποιοι θεώρησαν ότι είσαι κάνεις ανταλλαγές για να φέρεις... Θεωρήσαν πάρα πολλά πράγματα. Θεωρήσαν ότι εγώ επειδή δίνω... Αυτός ο άνθρωπος καταρχήν δεν ήξερε ότι αυτό το ψωμάκι το τρώω και το έφαγα για τη δεύτερη φορά με άλλους 10. 11. Έτσι. Και σου λένε, σου λέει, θα σου φέρω ένα. Όταν παίρνει λοιπόν αυτό και το κόβει 11 κομμάτια, οπωσδήποτε σου λέει ο κακοπροαίρετος ότι έχει άλλο ένα και το έχει φάει μόνο σου. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά κάποιοι ψάχναν τα βράχια. Αν έχουν κρύψει φαγητό. Ναι, βέβαια. Εντάξει, αστεία πράγματα. Και εκεί ήταν όλη η ιστορία. Ότι προσπαθούσαν κάτι να βρουν συνέχεια. Σε χαιρετά την ημέρα της αποχώρησής της η Σόφη με χειραψία. Σε πειράζει? Και μετά στη συνέχεια λέει ότι κέρδισε υποκρισία και το ψέμα. Τώρα με πειράζει και δεν με πειράζει. Όταν έχεις εισπράξει μια απόσταση, δεν σε πειράζει που σε χαιρετάει και έτσι την τελευταία μέρα, αφού δεν ήμασταν κοντά. Δεν μ' άφηνε να πάω κοντά. Μετά η χθεσινή. Και δεν μ' άφηνε όχι απλά να πάω κοντά. Με κράταξε απόσταση με χαρακτηρισμό στο μυαλό της, το οποίο δεν μου ταιριάζει. Θεώρησε ότι μετάνιωσε και ότι η προχθεσινή της αγκαλιά και κάποιες φωτογραφίες που βγάλατε μαζί είναι απόδειξη το ότι έχει αλλάξει γνώμη ή ότι ενδεχομένως έχει αναγνωρίσει ότι. Έκανε λάθος? Κοίτα, εγώ δεν έχω εικόνα το τι έχει υποθεί από τον καθένα. Και το ότι σε έπραξα μια αγκαλιά, η αγκαλιά μπορεί να είναι για χίλιους λόγους, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν μ' αρέσει να είμαι προκατηλημένος αρνητικά και να πω ότι είναι απλά για να τέλος πάντων κάτι άλλο. Μπορεί να έχει μετανιώσει, μπορεί να... όλοι μας περάσαμε δύσκολα. Και μπορεί να της βγήκε ένας κακός εαυτός. Μπορεί και αυτή να επηρεάστηκε, μπορεί όμως να είναι και αυτή. Η κοπέλα η οποία κρίνει έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να το μάθω μέσα από μια αγκαλιά ή μέσα από κάτι το οποίο θα έχει πει κάποτε, αν δεν υπάρχει τριβή, και να μου εκδηλώσει το ότι μπορεί να θέλει στην σχέση μας. Σίγουρα μου του κάψαν το αυτοκίνητο κτλ. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορώ να φέρω και αυτόν τον άνθρωπο κοντά. Με το ζόρι. Είτε με το ζόρι, είτε να τον φέρω επειδή. Οι ανθρώπινες σχέσεις τεστάρονται, όπως είπαμε, και δείχνεις κάποια διαπιστευτήρια είτε μέσα από πράξεις είτε από λεγόμενα. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται,
εγώ προσωπικά αποστασιοποιούμε και δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω την γνώμη. Αποδείξεις ότι δεν είσαι ελεύθερος. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Και κάποια στιγμή που έφτασα στα όρια μου, πραγματικά... όχι ήθελα... Καταρχήν δεν ήθελα να φύγω, σου είπα. Ήταν, ο λόγος που ήθελα να φύγω ήταν τα επαγγελματικά. Mm-hmm. Δεν θα φύγα για κανένα χανταμπάκι και για, κανέναν, για καμία πείνα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά λέω stop, αφού λέω σας δείχνω και δεν καταλαβαίνετε. Είχα πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τους είχα μαζέψει όλους. Άνθρωποι που δεν μιλούσαμε και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Και, και τους είπα ότι. Μου βγαίνει όπως τους είχα πει ότι εμένα οι άνθρωποι. Μάλλον εγώ είμαι αυτός. Εφόσον δεν το καταλαβαίνετε και σας το δείχνω και σας το ξαναδείχνω και εσείς μου λέτε άλλα. Εντάξει, τέλος. Με ποιους δεν μιλούσες? Εμένα καθώς. Οι άνθρωποι που έχουν σημασία τα λεγόμενά τους και η άποψή τους και που με ξέρουν πραγματικά αν ισχύει ή όχι, είναι σε σκιάθο ή είναι αυτοί που με ξέρουν χρόνια. Δεν θα σχηματίσω γνώμη για τον εαυτό μου από εσάς. Ή θα αποδεχτώ σ' όνει και καλά αυτό που θέλετε εσείς. Αυτό λίγο ξεκαθάρισε τη θέση μου και εκεί αποστασιοποιήθηκα πιο πολύ από ποτέ. Με ποιους δεν μιλούσες καθόλου και από ποιους αποκόπηκες τελείως μέσα στο παιχνίδι? Θα σου πω ποιους είχα περισσότερο κοντά. Είχα το Χρανιώτη, είχα το Σπαλιάρα και τον Μπο και την Ευρυδίκη, αλλά στους βάζω στη σειρά. Δηλαδή ο Χρανιώτης ήταν πιο κοντά μου. Με μικρή διαφορά ο Σπαλιάρης και μετά ο Μπο και η Ευρυδίκη. Η άλλη ήταν σαν να μην... Σε είδαμε σαν να μην τι? Σαν να μην ήμασταν.